Η προπαγάνδα σου δηλαδή. Πάμε δύο ακόμα. Έχεις δει κανένα κομμουνιστή χοντρό? Όχι. Κομμουνιστή χοντρό και αδύνατο παπά, έχεις δει κανένας ποτέ? Όχι. Πού να δεις κομμουνιστή χοντρό? Πες μου ένα κομμουνιστή χοντρό που έχεις δει. Και Ρωμά με γυαλιά. Άστα, αυτά τα λέμε άλλα. Ρωμά, τι έχεις με τους Ρωμά, κάτι? Δεξιοί είναι οι περισσότεροι, να ξέρεις. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Α, τους δίνω ο ΣΥΡΙΖΑ. Χριστιανοί είναι, δεν μας πει. Α, δεν σε νοιάζει. Με τα γυαλιά τι εξήγησε? Ο Χίτλερ τι ήτανε? Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα? Ο Χίτλερ τι ήτανε? Ναι, χριστιανός δεν ήτανε? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Όχι, ήταν ο Χίτλερ ή το χριστιανός? Πρωτεστάντης. Χριστιανοί δεν ήταν και πρωτεστάντες? Όχι, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και επειδή ήταν χριστιανοί και χριστιανοί κλέφτες είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν μου λες, οι Αμερικάνοι που βομβαρδίζουν κάτω τη Λιβύη και τα αυτά θα είναι χριστιανοί? Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα? Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα! Όχι. Τι είναι? Διάφορες θρησκείες. Βρε, είναι χριστιανοί. Διάφορες, στο βασικό είναι. Ασπάζονται τον Ιησού τον Αζωραίο, να πούμε. Αιρέσεις είναι. Αιρέσεις είναι. Μάλιστα. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος που τύφλωσε όλη τη Βουλγαρία. Χριστιανοί, ναι. Ορθόδοξος δεν ήταν? Ορθόδοξος. Είμαστε εμείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Ελένη σκότωσε τη μάνα του. Έτσι ακριβώς. Και είναι και Άγιος. Τη γυναίκα του. Η γυναίκα και Άγιος είναι κιόλας. Όλοι Άγιοι. Να βγάλουμε Άγιο το Λένιν, μη φοβάσαι. Δεν είπα να βγάλουμε το Λένιν. Απίστευτο. Ποιος είναι ο πιο διάσημος δρόμος Θεσσαλονίκης? Ποιος είναι στο κέντρο? Ο πιο διάσημος. Η βιτρίνα, η φιγούρα. Η Τσιμισκή. Μπράβο. Τι έκανε ο Ιωάννης Τσιμισκής? Και του δώσαμε την δρομάρα αυτή. Ψηλός δεν ήταν. Δολοφόνησε τον Νικηφόρο Φωκά. Και έγινε αυτός ο αυτοκράτορας. Με τη βοήθεια της γυναίκας του Νικηφόρου Φωκά. Και τον Νικηφόρο Φωκά τον έχουμε ένα δρομάκι τόσο και περίπου τόσο. Απίστευτο. Και δώσαμε τη Τσιμισκή. Το βασικό δρόμο είναι απίστευτο. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Μπράβο. Ο Άγιος Γιώργος πόσους έφαγε λάχανο? Το Δράκο σκότωσε, σας παρακαλώ λίγα για τον ονόματό μου. Γιατί δεν τους κάνουν αγίους αυτούς που σκοτώνουν? Γιατί αφαιρούν ζωές. Γιατί επιβληθεί η καινούργια θρησκεία. Α, με τέτοι ήταν δηλαδή, επέβληθε δια της βίας. Πώς αλλιώς? Τι χασάρι, δεν τους ρίχνανε στα λιοντάρια τους χριστιανούς? Α, σταυροφόροι δεν έχουν ρίχνει. Κάτι έπρεπε να γίνει. Τι να κάνει, είδες ο κύριος Μαλάτος για μια ακόμα φορά πριν τα Χριστούγεννα. Η θρησκεία της αγάπης. Διαφημίζει την αγάπη, την αλληλεγγύη. Οι σταυροφόροι ήταν καθολικοί και προτεστάντες, δεν είναι καμιά σχέση. Ο Χριστός ήταν και εκεί. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, όταν το Χριστούγεννα σπάζανε οι Ορθόδοξοι, λέει ότι έπρεπε, λέει, να το κάνουμε για να εδρωθούμε. Όταν το κάναν όμως οι Προτεστάντες, άρα οι Προτεστάντες είναι αυτοί. Τι είστε εσείς, ρε. Γεια σου, ρε Μαλάτο. Πάμε στο τελευταίο, ρε. Ωραίος, ωραίος. Πάμε στο τελευταίο, ρε. Ελληναράδες μου, ρε. Ελληναράδες μου, ρε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα κλειδί.